Καλημέρα κύριε Γλέζο. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα αστυνομίγυροι όλοι, καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Τι κάνετε, πώς στάδατε τώρα, τι γίνεται, είμαστε υπό το κράτος εκβιασμού χοντρού, τι έγινε χθες? Είμαι υποχρεωμένος οπωσδήποτε να κάνω μια πάρα πολύ ελάχιστη σε δευτερόλεπτα ανάλυση. Ναι. Ο λαός κατεψήφισε τα δάνεια. Γιατί τα δάνεια, όπως έλεγε ο Μένανδρος, τους ανθρώπους δούλους ποιεί. Mm-hmm. Τους κάνει δούλους τους ανθρώπους τα δάνεια. Ένα αυτό. Και ήρθε μετά και ο Πλούταρχος και το συμπλήρωσε με πολύ σκληρό τρόπο. Το δανείζεστε της παραφροσύνης και της μαλακίας εστίν. Ναι, έτσι ακριβώς το. Της εσχάτης παραφροσύνης και της μαλακίας εστίν. Δηλαδή, ο λαός καταψήφισε τα δάνεια. Γιατί θα συζητάμε για τα δάνεια? Μπορώ να καταλάβω, ναι. Συγγνώμη, χθες ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι είναι υπέρ της παράτασης της δανειακής σύμβασης. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν θέλω να δυσκολέψω το έργο της κυβέρνησης. Θέλω να την υποστηρίξω στην προσπάθεια και θέλω να κατανοήσουν όλοι, και η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός και όλα τα κόμματα, ότι αν δεν θέσουμε τέρμα στα δάνεια δεν πρόκειται να προχωρήσει σε τίποτα η χώρα. Σας είπα τι λέει ο Μένανδρος, σας είπα τι λέει ο Μένανδρος. Άρα κύριε Γλέζο, και τα καταψήφισε ο λαός. Τώρα θα πάρει πίσω την ψήφο του. Τον βάζουμε να πάρει ψήφο, τον βάζουμε να πάρει πίσω την ψήφο του. Τι δηλαδή λέτε, καθόλου να μην καθόμαστε να κουβεντιάσουμε, να βρούμε μια συμβαστική λύση με τους Ευρωπαίους? Καθόλου. Με τους Ευρωπαίους, εάν θεωρούν οι Ευρωπαίοι ότι υπάρχει πρόβλημα για τα δάνεια που μας έδωσαν, δεν έχω καμία αντίρρηση να το συζητήσουμε. Εάν αυτοί το βάζουν το θέμα. Ναι. Προσέξτε τη διαφορά. Ναι. Δεν θα πάω να τους βρω εγώ. Εάν θεωρούν ότι αυτή υπάρχει πρόβλημα, θα έρθουμε να το συζητήσουμε. Παραδείγματος χάρη, ξεσηκώθηκε ο Ραχόι, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, και χάλασε τον κόσμο και λέει, αντί να δώσω τα χρήματα για την Ελλάδα, για να σταματήσει η ανεργία στην Ισπανία, τα έδωσα για να βοηθήσω τον ελληνικό λαό. Ποιο ελληνικό λαό? Τα έδωσα για να βοηθήσει το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Έλα εδώ λοιπόν, Ραχόι, ποιο ήταν το ονομαστικό δάνειο που μας έδωσες? Ναι. Ποιο είναι το πραγματικό δάνειο που πήραμε σαν δημόσιο, σαν ελληνικό κράτος? Και πόσα έχεις πάρει ως τώρα σε τοκοχρεωρήσια? Και από εκεί και πέρα συζητάμε. Για να δούμε ότι για τον καθένα από αυτούς, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, τους έχουμε εξοφλήσει όλους. Άρα εσείς διαφωνείτε με αυτό που γίνεται? Με αυτό που γίνεται σήμερα διαφωνείτε πλήρως. Το να πάει ο Βαρουφάκης και να κουβεντιάζει και στα Eurogroup και να ζητάμε και γέφυρες και ξεγέφυρες, διαφωνείτε. Λέτε δεν χρειάζονται αυτά. Κατά τη δική μου τη γνώμη δεν χρειαζόταν τίποτα από όλα αυτά. Εάν μας καλέσουν να κουβεντιάσουμε, καμία αντίρρηση να κουβεντιάσουμε. Αλλά ένα-ένα-ένα να κουβεντιάσουμε. Ένα Ραχόι να κουβεντιάσουμε, όποιος άλλος λέει ότι μας έδωσε δάνειο να το κουβεντιάσουμε, να γίνει ένας λογιστικός έλεγχος. Ναι, δεν μου λέτε κάτι άλλο. Επί τη ευκαιρία τώρα. Επειδή σήμερα, κατά πάσα βεβαιότητα, ο κύριος Τσίπρας θα προτείνει τον Αβραμόπουλο για πρόεδρο. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Τι θα πείτε? Βέβαια, είστε στην Βρυξέλλες. Συγγνώμη, πριν φτάσουμε εκεί, ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Βάζουμε το λαό να πάρει πίσω την ψήφα του? Όχι. Αυτό είναι. Από εκεί ξεκινάμε. Άρα να μην πάμε στην κυβέρνηση το λέτε. Στην κυβέρνηση το λέτε. Πρέπει να καταλάβει και ο Σόιμπλε και η Μέρκελ και όλοι όσοι είναι δανειστές, ότι εάν επιχειρήσουν να μας εμποδίσουν να βγάλουμε το βρόχο, να βγάλουμε δηλαδή τη θηλιά από το λαιμό του ελληνικού λαού που αγωνίζεται να περισσώσει τον εαυτό του από τους δανειστές, θα σπάσουμε τα μούτρα τους. Αυτό έχω να πω, καθαρά. Υπάρχει πιθανότητα, εάν ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική, τη δική σου Μανώλη μου, να μας βγάλουν από το ευρώ ή να μας αναξαναγκάσουν να φύγουμε?
Σε ζημιά του θα γίνει. Εμεί δεν θέλουμε να βγούμε από το ευρώ. Ναι. Εάν το κάνουν, θα βγει σε ζημιά του. Το έχουν μετρήσει και έχουν σκεφτεί ότι δεν μπορούν να, να μα βγάλουν από το ευρώ. Και αντί να το εκμεταλλευτούμε αυτό, ναι, καθόμαστε και τέλο πάντων. Σε βλέπω να. Μάλλον στην κυβέρνηση μιλά πιο πολύ. Σε βλέπω να διαφωνεί με αυτά που με τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση το θέμα, ρε παιδί. Μην το βάλει θέμα διαφωνία ή όχι. Έχω μια άποψη. Αυτή είναι η άποψη και καλό οποιονδήποτε να με αντικρούσει. Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ Δημήτρη, ναι, και οι άλλοι, δεν ξέρω ποιοι είναι οι άλλοι. Ναι. Κύριε Γλέζο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος για την υποψηφιότητα Αβραμόπουλου που από ό,τι φαίνεται είναι πιθανή, ας το πω έτσι, και θα ανακριθεί, ποια είναι η γνώμη σας. Μην είστε τόσο σίγουροι. Δεν είμαι. Από ό,τι φαίνεται είπα. Πρέπει να ολοκληρωθεί, ναι, η αλλαγή την οποία ψήφισε ο ελληνικός λαός. Το παιχνίδι να είναι ο ένας κυβέρνηση και η άλλη η παράταξη να είναι πρόεδρος δημοκρατίας και τούμπαλι, ναι, είναι ένα παιχνίδι που δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να το δεχτούμε. Ένας αυτός ο λόγος. Ένας δεύτερος. Δεν έχει η αριστερά ένα πρόεδρο να υποδείξει δημοκρατίας. Έχει, πολλούς έχει. Γιατί δεν το τολμούμε για να αποδείξουμε ότι όλη η αλλαγή πρέπει να ολοκληρωθεί και σε αυτό το τομέα και έχει η αριστερά, δεν έχει ανάγκη από άλλους. Έχει η αριστερά τις δυνάμεις που ψήφισε ο λαός για να το φέρουμε σε πέρας. Μάλιστα. Είναι σαφέστατο. Σαφέστατο. Λοιπόν. Βλέπω εδώ τώρα, κύριε Γλέζο, Μανώλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θέλω σκληρή ερώτηση να μου κάνετε. Δεν σου κάνει ο Αβραμόπουλος, το αδέσαι. Εντελώς αντίθετη άποψη, να μου πείτε, όχι, πρέπει να γίνει αυτό. Κύριε Γλέζο, ο κύριος Ντάισελμπλουμ τώρα πηγαίνοντας στο Εκοφίν σήμερα το πρωί, δήλωσε ότι εύχεται η ελληνική πλευρά να ζητήσει παράταση του προγράμματος. Δίνοντας να καταλάβουμε όλοι ότι αυτή είναι η μόνη διέξοδος. Εάν ρωτηθώ ποια είναι η γνώμη μου, τι ρωτάτε τώρα εσείς, θα πω το εξής. Ότι η μόνη λύση σε αυτό το αδιέξοδο, που το περίμενα το αδιέξοδο, το έχω κάνει και δηλώσεις ότι θα έρθουμε σε ένα αδιέξοδο, δεν είναι εύκολο να υποχωρήσουμε την πρώτη στιγμή. Μία λύση υπάρχει τώρα. Να παγώσουμε όλα. Και ελάτε ύστερα από 6 μήνες να συζητήσουμε. Με δική μας πρωτοβουλία, με τις κυβέρνησης πρωτοβουλία. Ναι, η κυβέρνηση ζητάει από τους εταίρους που λέγονται, από τους δανειστές, δηλαδή από τους καταπιεστές, θέλετε αυτά που ζητάτε και τα λοιπά. Δεθήκαμε σε ένα διέξοδο για να τη λύσει. Λοιπόν, να παγώσουμε για 6 μήνες. Ύστερα από 6 μήνες, ελάτε να το συζητήσουμε. Μας 6 μήνες. Χωρίς τους 6 μήνες να σημαίνει ότι θα μπαίνουν τόκοι κτλ. Πάγωμα απόλυτο. Με τους 6 μήνες θα μας τραβήξει ο Ντράγκη το Σολινάκι, λένε. Όχι, σου λέει. Δεν θα έχουμε λεφτά στις τράπεζες. Με χρηματοδότηση. Κοιτάξτε, είμαι υποχρεωμένος πάλι να ξαναπώ το ίδιο. Το χρήμα μοναχό του δεν παράγει αξίες. Α, αυτό μάλιστα. Ο εργαζόμενος μόνο από την εργασία του παράγει αγαθά και αξίες. Γι' αυτό και όταν γίνεται απεργία, εάν δεν είχαν ανάγκη τους εργαζόμενους, θα λέγανε πάτε στο διάολο, δεν σας έχω μηνάκι, το χρήμα θα παράγει αξίες. Το κάνουμε αυτό. Καλημέρα, κύριε Γλέζο. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα αυτέ τι μέρε. Όχι, κλείσει, τελειώνει η εκπομπή. Τελείωσε η εκπομπή. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Πάμε μόνο μισό λεπτό στη Σοφία Δήμτσα στις Βρυξέλλες να δούμε τις πρωινές δηλώσεις, τις σημερινές που σας ενημερώσαμε. Σοφία.